Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα, έχουμε γραμματάρα σήμερα. Για όλους και όλες εσά που λέτε, μα γιατί δεν μα γράφουν τόσο συχνά άνδρε. Για όσου και όσε μπορεί να σκέφτεστε, μα γράφουν μόνο συνεξαρτόμενοι. Δεν γράφει και κανένα να ένα γράμμα. Σήμερα έχουμε όχι ένα, αλλά δύο γράμματα από δύο ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως νάρκηση. Θα διαβάσω πρώτα το πρώτο, θα το σχολιάσω και μετά θα διαβάσω το δεύτερο. Γιατί δεν είναι τα ίδια τα γράμματα. Δεν, δεν έχουν παρόμοιο προφίλ οι δύο άνθρωποι που γράφουν. Το πρώτο γράμμα είναι από έναν άνδρα, ο οποίος έχει δώσει τίτλο στο γράμμα του «Η απάντηση ενός σου». Αγαπητή κυρία Πετρίδου, αγαπητέ μου, σα γράφω με πολύ χαρά το παρόν κείμενο. Μου γράφεις με χαρά το παρόν κείμενο. Οκ. Okay. Τι είναι αυτό που σε χαροποιεί, άραγε. Παρακολούθησα ένα δικό σας πριν από περίπου δύο μήνες και ένιωσα ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Α, φυσιογνωμικά μου θυμήσατε μια Κύπρια καθηγήτρια γαλλικών που είχα στο παρελθόν. Α, ωραία. Λατρεύω αυτήν την Κυπριακή προφορά σε μια γλώσσα που είναι πιο ελληνική από εκείνη που χρησιμοποιούμε εμεί στην Ελλάδα. Άρα η χαρά σου είναι γιατί σου θυμίζω την καθηγήτρια των γαλλικών. Χαίρομαι που σε χαροποιώ. Λε το όνομά σου, λε από πού γράφει. Δεν θα πω το όνομά σου, δεν θα πω από πού γράφει για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Καθώ βρίσκομαι, λέει, στο εξωτερικό, σε μια μικρή πανέμορφη πόλη, στο εξωτερικό. Δεν λέω πού. Σήμερα εδώ είναι αργία και βρήκα λίγο χρόνο να σα γράψω, καθώς είναι κάτι που το είχα πολύ καιρό στο μυαλό μου. Σκοπό τη επιστολή μου είναι να σα εκφράσω το σεβασμό μου, το σεβασμό μου, αλλά και τη διαφωνία μου περιγράφοντας εικόνες από τη ζωή μου. Μόνο εικόνες. Άρα δεν θα μας περιγράψεις συναισθήματα, δεν θα μας περιγράψεις σκέψεις, θα μας περιγράψεις εικόνες. Μάλλον θα μας ανα... περιγράφεις λες εικόνες, θα περιγράψεις εικόνες. Αρχικά θεωρώ πολύ σημαντική την προσπάθεια σας και τα όσα ενδιαφέροντα ακούγονται στα βίντεο σας. Δυστυχώς δεν κατάφερα ακόμη να συμμετέχω. Όταν λες δεν κατάφερες ακόμη να συμμετέχεις, εννοείς να γράψεις σχόλια, υποθέτω. Κάποιες ημέρες, όταν θέλω να ηρεμήσω λίγο στο γραφείο μου, παρακολουθώ τα βίντεό σας. Είμαι μηχανικός και εργάζομαι σαν design engineer σε μια εταιρεία υψηλή τεχνολογίας. Ξέρετε, πρόκειται για μια επιστήμη τελείως διαφορετική από τη δική σας, βεβαίω είναι εντελώς διαφορετική, όπου αν κάποιο χρησιμοποιήσει τα ίδια υλικά, στις ίδιες συνθήκες, έχει τη βεβαιότητα ότι θα λάβει τα ίδια αποτελέσματα. Κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει στη δική σας επιστήμη. Ποιο μπορεί να ελέγξει τη ψυχή ενός ανθρώπου, να την αγγίξει. Έχω την εντύπωση ότι μέσα από τη δική μου επιστήμη ή μέσα από τη δική μου εφαρμογή της επιστήμης στον τομέα της ψυχοεκπαίδευσης, αν μη τι άλλο έχει αγγιχθεί η δική σου η ψυχή για να στείλει αυτό το γράμμα. Τώρα για να ελέγξει την ψυχή κάποιο κάποιου άλλου, εάν θα ελέγξω εγώ την ψυχή σου εσένα και το κάνω απρόσκλητα και το κάνω χωρίς τη δική σου θέληση, τότε ίσως να σου εξασκώ ψυχολογικό πόλεμο. Να σου κάνουν gaslighting, να σου κάνω ghosting, να σου κάνω τιμωρία της σιωπής και όλα αυτά τα εργαλεία ψυχολογικού πολέμου που έχω α, περιγράψει στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Εάν εσύ ο ίδιος θέλεις να ελέγξεις τη δική σου την ψυχή χρησιμοποιώντας χρησιμοποιώ τις δικές σου εκφράσεις α, μπορείς να το κάνεις μέσα από την προσπάθεια να ψυχοεκπαιδευτείς και να ψυχοθεραπευτείς. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να αγγίξουμε ψυχές και μπορούμε καλή πίστη να ελέγξουμε την δική μας τη ψυχή μέσα από πνευματική προσπάθεια και μέσα από ουσιαστική προσπάθεια από την ψυχοθεραπεία, να επιτρέψουμε σε κάποιον άνθρωπο τον οποίο εκτιμούμε και σεβόμαστε και εκτιμούμε και σεβόμαστε την επιστήμη του και την θεραπευτική του ικανότητα να μας βοηθήσει να καλυτερέψουμε την ψυχολογική μας κατάσταση. Γράφει λοιπόν ο φίλος, το σημείο στο οποίο βρίσκομαι σήμερα πιστεύω πως είναι ο προορισμός της ζωής μου. Το σημείο που με οδήγησε το κάρμα μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη κάρμα για σένα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, τη λέξη κάρμα. Δεν ξέρω πώς το εννοείς. Βρίσκεις, έχεις βρει τον προορισμό της ζωής σου, λες, ε? Λατρεύω τη δουλειά μου και εμάτωσα για να αποκτήσω ό,τι έχω σήμερα. Έκανα κάποια πράγματα στη ζωή μου χωρίς να ξέρω γιατί. Σήμερα που έχω όλα τα κομμάτια και τα ενώνω για να φτιάξω το παζλ, μόνο τώρα καταλαβαίνω. Το κάρμα μου ήταν και μόνο αυτό. Ε, η λέξη κάρμα που χρησιμοποιείται κυρίως στην Ινδουιστική παράδοση σημαίνει ότι κάτι που έχουμε κάνει σε προηγούμενη ζωή, επειδή πιστεύουν στις μετεμψυχώσεις και μετεσαρκώσεις, έρχεται να παίξει ρόλο στο τι θα κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Αν εννοεί εσύ αυτό, δεν ξέρω, ίσως εννοεί ότι έχει βρει, το, έχεις βρει το σκοπό σου στη ζωή. Έχει βρει το νόημα στη δική σου ζωή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαφωνώ με όσα άκουσα από εσά για τον άρχισο, για τον ορισμό του, αλλά και το πώ μπορεί να διαχειριστεί κάποιο μια κατάσταση. Διαφωνεί. Δεχτεί η διαφωνία σου. Ο ορισμός όπως τον έχετε δώσει μου ταιριάζει απόλυτα. Είμαι αυτός λοιπόν. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει απλόχερα τον πόνο στους άλλους. Δηλαδή παραδέχεσαι εσύ ο ίδιος ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει απλόχερα τον πόνο στους άλλους. Έχω πιέσει με δύναμη το μαχαίρι στην καρδιά των άλλων και μάλιστα το έχω γυρίσει ώστε να είναι βέβαιος ο θάνατός του. Παραδίνομαι. Όταν λες παραδίνεσαι, ο το παραδέχεσαι, υποθέτω. Πραγματικά εγώ είμαι αυτός. Η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολύ χειρότερη. Hm. Τώρα θα μας περιγράψεις εικόνες από τη ζωή σου. Είμαι αυτός που από πολύ μικρή ηλικία έπρεπε να διαχειριστεί τις εξωσυζυγικές σχέσεις της μητέρας του, να μάθει να ζει με αυτό. Να κοιμάται με ένα πολύ βαρύ πέπλο τροπής, ενοχής. Να διαβάζει ερωτικά γράμματα από τρίτα πρόσωπα με παραλήπτη τη μητέρα του. Ακόμα και τώρα που προσπαθώ να συνδέσω τις λέξεις για να γράψω το κείμενο, τα χέρια μου μουδιάζουν και έχω έναν κόμπο στο λαιμό. Όταν ζεις σε ένα περιβάλλον που τα ψέματα είναι περισσότερα από τις αλήθειες, πώς μπορείς να είσαι ειλικρινής. Εδώ περιγράφεις μια τραυματική συνθήκη, μια τραυματική κατάσταση. Περιγράφεις το τραύμα σου, το βαθύ της παιδικής σου ηλικίας. Θυμάμαι πως τα καλοκαίρια ήμουν υποχρεωμένος εντό αγωγικών να περάσω το καλοκαίρι με τη γιαγιά μου τη λατρεμένη, γιατί η αντίδραση μου σε όλα σας, σας περιγράφω ήταν έντονη και ενοχλούσε. Συνήθισα από μικρός να μετράω μέρες ώστε να επιστρέψω στο σπίτι μου. Κάτι ανάμεσα σε φυλακισμένο και σε φαντάρο. Κάποια στιγμή όταν τη θητεία μου στο εξωτερικό, αναρωτήθηκα πόσες θητείες έχω κάνει, άραγε, στη ζωή μου. Okay. Άρα έχεις παραδεχτεί αρχικά ότι προκαλείς πόνο στους άλλους ανθρώπους και μετά λες η πραγματικότητα είναι ακόμη χειρότερη και περιγράφεις τον πόνο που σου προκλήθηκε από τους ανθρώπους που ο ρόλος τους ήταν να σε μεγαλώσουν με αγάπη και προστασία και όχι να σε τραυματίζουν. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί διαφωνείς μαζί μου, πραγματικά, γιατί έχω πει ότι είναι άρχιση είναι άνθρωποι που παίρνουν την επιλογή να αντιδράσουν στα τραύματα της παιδικής του ηλικία με έναν τρόπο εγωκεντρικό και με έλλειψη συνέστησης προς τους άλλους άνθρωπους και επιλέγουν να γίνονται κακοποιητές επειδή τους έχουν κακοποιήσει στην παιδική του ηλικία. Μέχρι εδώ δεν λες κάτι διαφορετικό από αυτά που έχω πει. Περιγράφεις εσύ ο ίδιος, εγώ δεν σε γνωρίζω αγάπη μου. Περιγράφεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου και λες είμαι αυτός λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει απλόχερα τον πόνο στους άλλους, εσύ το λες, δεν το λέω εγώ. Έχω πιέσει με πολύ δύναμη στο, το μαχαίρι στην καρδιά των άλλων και μάλιστα το έχω γυρίσει ώστε να είναι βέβαιος ο θάνατός τους. Εσύ τα λες αυτά, ότι εσύ έχεις αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά προς τους άλλους ανθρώπους. Και μετά περιγράφεις τα τραύματα, τα βαθιά τραύματα, τα δύσκολα τραύματα, τα επώδυνα τραύματα της παιδικής σου ηλικία. Πάμε παρακάτω. Η ψυχοθεραπεία στη ζωή μου είναι κάτι σαν ανέκδοτο. Ήμουν περίπου 30 χρονών όταν με πήγαν οι γονεί μου για να με σώσουν. Χαχαχαχα, χα, χα, καλό. Αυτό είναι σαν ανέκδοτο. Μόνο που εγώ σε αυτό το ανέκδοτο δεν ήμουν ο τοτό, αλλά ο πόντιο. Πώ μπορεί να σε σώσει ο βιαστή σου, Πρόκειται για μια ιστορία πιο στημένη ακόμα και από μπασκετικό αγώνα. Η συνάδελφό σα, και επίδοξη σωτήρας μου ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τους γονείς μου. Όταν έχεις ένα θεραπευόμενο ο οποίος είναι 30 ετών, σε καμία περίπτωση δεν επικοινωνεί με τους γονείς του πίσω από την πλάτη του. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Στην Ελλάδα από καθένα είναι ότι οι δηλώσεις συμβαίνουν αυτά. Ψυχοθεραπεία νούμερο 2. Έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε και στο κανάλι μας playlist για τη ψυχοθεραπεία που λέμε ότι επιλέγουμε τον ψυχοθεραπευτή μας. Και εάν δεν μα ταιριάζει μία ψυχοθεραπεία, την αφήνουμε και ψάχνουμε για μια που να μα ταιριάζει. Τώρα, εν έτη 2022, στη χώρα που ζω, μιλάω πλέον, μιλάω πλέον πολύ καλά τη γλώσσα, έχω ψηλώσει και 10 πόντου παραπάνω σαν μηχανικό και ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Όταν λε, έχει ψηλώσει και 10 πόντου παραπάνω σαν μηχανικό, εννοεί ότι νιώθει περισσότερη αυτοπεποίθηση, φαντάζομαι. Αυτό εννοεί. Γιατί μετά τα 30 δεν νομίζω να ψηλώνει κάποιο, Σωματικά, μπορεί όμως να ψηλώσει η ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Η ψυχοθεραπεύτρια πολύ καλή και γλυκά και γλυκιά κυρία, πιστεύω πως θα αντέξει όσα της περιγράφω. Αγάπη μου, η ψυχοθεραπεύτρια θα αντέξει όσα της περιγράφεις. Εσύ είσαι που δεν αντέχεις όσα περιγράφεις και αντιδράς πάνω σε αυτά. Ξέρετε, μετά από όλα αυτά, η σκέψη μου τρέχει σαν εργοστασιακή Porsche. Δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μου. Αδιέξοδο πάλι. Είναι στο ψυχολόγο δεν πα για να τα βάλει μαζί σου. Στον ψυχολόγο πα για να κάνει θεραπευτική συμμαχία μαζί του. Άρα εσύ πα από την αρχή. Αυτά πραγματικά γιατί διαφωνεί για του δάρκε του, αφού τα έχω πει. Τα έχω πει. Ότι οι νάρκησοι δεν εμπιστεύονται του ψυχολόγου, δεν εμπιστεύονται την ψυχοθεραπεία και πάνε στη ψυχοθεραπεία ούτω ώστε στην καλύτερη περίπτωση να κοροϊδέψουν τον ψυχολόγο ή να τον χρησιμοποιήσουν. Δεν το χρησιμοποιήσουν σαν άλοθη για να συνεχίσουν να κάνουν τις συμπεριφορές που κάνουν. Η σκέψη σου λέει τρέχει, η σκέψη σου λέει πω τρέχει ένα εργοστασιακή Porsche και δεν μπορεί καμία ψυχολόγο ή συγκεκριμένη στην οποία πήγε να τα βάλει μαζί σου αδιέξοδο πάλι. Εσύ το δημιουργεί το αδιέξοδο. Ξέρω ανθρώπου σαν και σένα, του ξέρω, που ήρθαν στο γραφείο μου και κάθισαν και μου είπαν: Είμαι ο άνθρωπο που θα σε κάνω να ασκήσει τα πτυχία σου. Δεν έχω σκίσει ακόμη τα πτυχία μου. Κάποιοι από αυτούς βρήκαν μέσα στη δικιά τους τη ζωή, μέσα στο δικό τους τον εαυτό, μέσα στη δική τους τη ψυχή, το κίνητρο για να σκίσουν, όχι τα πτυχία τα δικά μου, να σκίσουν τις δικές τους άμυνες, να ξεσκίσουν τις δικές τους άμυνες, τους δικούς τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας και να μπορέσουν να ανοικοδομήσουν ξανά τον εαυτό τους, να κάνουν μια γνωστική και συναισθηματική αναδιάρθρωση, το οποίο θέλει πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ δουλειά και ένα μυαλό που τρέχει τόσο γρήγορα, τόσο τόσο γρήγορα, είναι καλό μυαλό για να το χρησιμοποιήσουμε να, βάλει, να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, φτάνει να θέλει να κοπιάσει. Και όχι να πηγαίνει στο ψυχολόγο για να το βγάλεις κάρτο ή στην ψυχολόγα για να τη βγάλεις κάρτη. Δεν υπονοώ ότι γνωρίζω περισσότερα από σένα στον τομέα της μηχανολογίας και της οποιασδήποτε εξειδικευση έχεις. Επίτρεψε μου όμως να γνωρίζω περισσότερα από σένα στον τομέα της ψυχοθεραπείας, ούσα μάση, μάχημη ψυχολόγος τουλάχιστον 24, αν όχι 25 χρόνια. 24 ακόμη. Αντί επιλόγου, το κείμενο αυτό μπορεί να εξελιχθεί σαν τη δική μου ιστορία, να μην έχει τέλος. Τα είπα, τα ξαναείπα, τα έγραψα. Τα δημοσίευσα μάλιστα. Τα έβγαλα από μέσα μου αλλά δεν λυτρώθηκα. Αγάπη μου, αν με το να τα πει λυτρώνεσαι, δεν θα χρειάζονταν η ψυχολογία, δεν θα χρειάζονταν η ψυχοθεραπεία, δεν θα χρειαζόντουσαν τρει χιλιάδε πόσα βίντεο και πάμε ακόμη στο κανάλι. Δεν είναι μόνο το να τα πει που σε απελευθερώνει χρειάζεται να κάνεις εξαιρετική προσπάθεια να κοπιάσεις πνευματικά με συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο έναν ψυχολόγο της δικής σου επιλογής ο οποίος να μπορεί να κατανοεί τα ζητήματα ναρκισισμού, συνεξάρτησης κτλ. Και, και, και ο οποίος να αντιλαμβάνεται να είναι έμπειρος ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής και να αντιλαμβάνεται τις αντιστάσεις του θεραπευόμενου ο οποίος έρχεται στη θεραπεία απλώς για να τα πει να δημιουργήσει έτσι μία εντύπωση ε, να τον λυπηθούν, αλλά να μην έχει την ουσία τη διάθεση να δουλέψει για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ίδιο. Ξέρει, θα έλεγα ότι μου θυμίζει κάπω, Όχι, δεν δε θα σε διαγνώσω, δεν μπορώ να σε διαγνώσω, αλλά έχει και κάποια στοιχεία ευάλωτου ναρκιστιστή. Να γιατί οι ευάλωτοι ναρκιστιστέ λένε τα προβλήματά του, λένε τα τραύματά του, τα περιγράφουν, τα βγάζουν προ τα έξω αλλά όχι γιατί θέλουν πραγματικά να τα δουλέψουν για να τα ξεπεράσουν, αλλά γιατί τα χρησιμοποιούν ως άλλοθοι πλέον για την κακοποιητική συμπεριφορά που έχουν στο παρόν πάνω σε άλλους ανθρώπους, όχι σε αυτούς στους οποίους τους έχουν προκαλέσει τα τραύματα, σε αυτούς οι οποίοι τους έχουν προκαλέσει τα τραύματα. Θυμάμαι λοιπόν όταν ξεκίνησα τι σπουδέ μου, μετακόμισα για κάποια χρόνια σε κάποια άλλη πόλη. Πέρασα τέλεια. Με αγαπούσαν όλοι. Είχα τι ωραιότερε γυναίκε. Δηλαδή, ήσουν αρπακτικό με τι γυναίκε. Είχε τι ωραιότερε γυναίκε. Όχι αγάπησα μια γυναίκα και με αγάπησε και περάσε με όμορφα. Είχα τι ωραιότερε γυναίκε. Γνώριζα, τα περι... Γνώριζα περισσότερα άτομα και από του ντόπιου. Έζησα πολύ έντονα. Μια στιγμή αναρωτήθηκα γιατί να τα περνάω όλα αυτά. Έκανα την απλούστευση ότι απλώς η μητέρα μου ήταν πουτάνα. Έχει τεράστιο θέμα με τη μάνα σου. Τεράστιο θέμα με τη μάνα σου, το οποίο προφανώς το βγάζεις πάνω σε άλλες γυναίκες. Είσαι textbook να έρχεσαι στο αγόρι μου. Textbook είσαι. Η διαφωνία σου που βρίσκεται, δεν ξέρω. Αυτό και μόνο. Τελευταίω γνώρισα μια κυρία εδώ στη χώρα που ζω που ασκεί το αρχαιότερο επάγγελμα. Δυστυχώ δεν μου ταιριάζει αυτό το στυλ έρωτα. Δυστυχώ. Ε, ναι, ο Άρχισος θέλει να νιώθει ότι τον θέλει η γυναίκα και τον αγαπάει και να του δώσει την καλύτερη ποιότητα συναισθήματο και ερωτική πράξη. Δεν του φτάνουν τα λίγα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είμαστε καλοί φίλοι. Ξέρετε, έχω μάθει να δημιουργώ σχέσει περνώντα μέσα από τη μύτη τη βελόνα. Πρόκειται για έναν καταπληκτικό και πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο. Τελικά έκανα πάλι λάθο. Ούτε αυτό δεν κατάφερε τελικά να είναι η μητέρα μου. Έχεις μάμι ίσου, έχει συζητήματα με τη μετέρα σου και χρειάζεσαι οξία, βαρβάτη ψυχοθεραπεία, εάν θέλει να τα ξεπεράσει. Το κείμενο αυτό αλλιώ ξεκίνησε και αλλιώ κατέληξε. Για ακόμη μια φορά θέλω να, μόνο να δικαιολογήσω τον κακομίρι τον Άρκη σου. Μάλλον από συναδελφική αλληλεγγύη. Ελπίζω από καρδιά να μου απαντήσετε, ίσω και προβληματισμένοι να κάνετε ένα βίντεο. Που δεν είμαι προβλη... Λυπάμαι που δεν είμαι προβληματισμένη, γιατί πραγματικά δεν μου λες κάτι καινούριο. Δεν μου λες κάτι καινούριο, αγάπη μου. Ελπίζω. Α, θα κλείσω με ένα στιχάκι του ερωτικού από εκείνη την εποχή. Από εσένα γλίτωσα, αντρέξω πιο γρήγορα, γλιτώνω και από εμένα. Προσπάθησα το κείμενο αυτό να μην έχει κέντρο εμένα, αλλά αυτό το συνέστημα. Πόσο σκληρή είναι η αυτοκριτική, πόσο αναγκαία αλλά και πόσο λυτρητική. Με εκτίμηση ονάκι Νάκης Σωστάδε. Αγάπη μου, καταρχάς δεν έχεις κάνει αυτοκριτική σε αυτό το email. Δεν έχεις κάνει αυτοκριτική. Σε αυτό το email έχεις α, αγγίξει επιδερμικά τα ζητήματα που σε απασχολούν έχεις κάνει κάποιες grand δηλώσεις, κάποιες μεγαλοπρεπείς δηλώσεις, κάποιες grand δηλώσεις στην αρχή ότι εγώ πονώ τους άλλους, εγώ βάζω το μαχαίρι στην πληγή και το γυρίζω μέχρι να σκοτώσω τον άλλο χωρίς να δώσεις λεπτομέρειες, χωρίς να πεις πως πονάς τους άλλους. Άρα έτσι ουδέτερα, χωρίς συνέστημα, αναφέρεις, δηλώνει ότι εσύ πονάς τους άλλους, και μετά αναφέρεις με πολύ γλαφυρότητα τις συνθήκες τις οποίες βίωσε ως παιδί που προφανώς σου έχουν προκαλέσει βαθύ ψυχικό τραυματισμό. Δεν νομίζω να σε έχει λυτρώσει αυτή η αυτοκριτική. Θα σε έκανε ίσως παροδικά να νιώσεις καλύτερα. Όταν ένας άνθρωπος ξεδίνει, κάνει venting που λένε στα αγγλικά, δηλαδή βγάζει ατμό, τα λέει, τα λέει, τα λέει και βγαίνουν από μέσα, του νιώθει λίγο καλύτερα. Αλλά για να λυτρωθεί ουσιαστικά ένα άνθρωπο, οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και οφείλει να δουλέψει σκουληρά. Αγαπητέ μου, Νάρκησε, δεν είσαι ο μόνο που έχει περάσει τραυματική επιδική ηλικία. Είμαστε πολλοί. Και δεν είσαι ο μόνο που μπήκε στον πειρασμό να κακοποιήσει άλλου επειδή σε κακοποίησαν εσένα. Είμαστε πολλοί. Όταν ένα παιδί δέχεται βαθιά τραύματα στην ψυχή του μεγαλώνοντας. Τραύματα τα οποία κλονίζουν την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στους ανθρώπους. Έχει δύο επιλογές ηθικές. Η μία είναι να συνεχίσει τη ζωή του βλάπτοντας άλλους ανθρώπους και αυτούς που τον έβλαψαν αλλά και άλλους και άλλη επιλογή είναι να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του να πάρει τον εαυτό του από τα μαλλιά, εάν έχει, από τα αυτιά που όλοι έχουν, νομίζω, και να τον πάρει να κάνει ψυχοθεραπεία και να δουλέψει ουσιαστικά τα ζητήματά του. Να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Αυτό έχω να πω. Αυτό είχα να πω. Δεν ξέρω σε τι διαφωνείς μαζί μου. Το έχω πει πολλές φορές, ίσως δεν έχεις δει όλα τα βίντεο, ότι η νάρκηση λειτουργούν έτσι ως μια αντίδραση στον πόνο που έχουν δεχθεί μεγαλώνοντας, την οποία διαχειρίζονται με έναν τρόπο κακοποιητικό προς τους άλλους ανθρώπους, με έναν τρόπο εγωκεντρικό, με έναν τρόπο με έλλειψη ενσυναίσθησης, με προσπαθώντας να κάνουν τους άλλους να νιώθουν ότι φταίνε αυτοί για τις δικές τους συμπεριφορές, προσπαθώντας να δείξουν τον εαυτό τους καλύτερο από τους άλλους, κουβαλώντα όμω ένα βαθύ πόνο μέσα του, τον οποίο δεν καταφέρνουν να τον, να τον αγγίξουν και πολύ. Μπορεί να αναφέρονται σε αυτόν ως μια δικαιολογία και ένα άλλο για τι συμπεριφορέ τους, αλλά δεν καταφέρνουν να δουλέψουν και πολύ μαζί του. Η ψυχοθεραπεία, η ψυχοεκπαίδευση και η πνευματική ανάληψη ευθύνη είναι δύσκολη δρόμοι, πολύ δύσκολη δρόμοι, οι οποίοι όμω έχουν πολλά θετικά αποτελέσματα και ωφέλη για τους ανθρώπους που τολμούν να τους περπατήσουν και τολμούν να αναλάβουν την ευθύνη και τολμούν να δουλέψουν σκληρά. Έχεις δουλέψει πολύ σκληρά για να είσαι εκεί που είσαι επαγγελματικά. Έχεις τη διάθεση να δουλέψεις πολύ σκληρά για να θεραπεύσεις και την ψυχή σου. Εάν έχεις αυτή τη διάθεση, τότε δεν θα σταματήσεις θα ψάχνεις μέχρι να βρεις κάποιον ψυχολόγο με τον οποίο να ταιριάξει. κάποιον ψυχολόγο α, ο οποίος να δεχθεί να δουλέψει μαζί σου, γιατί είσαι γεμάτος άμυνες και γεμάτος αντιστάσεις και σε, μπορώ να σε φανταστώ σαν κάποιον ο οποίος επιτίθεται, όχι σωματικά, λεκτικά και ψυχικά, στον ψυχολόγο του, στην ψυχολόγο του, προσπαθώντας να μηνθεί απέναντι στη θεραπεία. Ξέρω ότι φοβάσαι να είσαι ευάλωτο, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από κάποιον άνθρωπο που σε εναγκαλίζεται την ευαλωτότητά του, παραδέχεται, παραδέχεται ουσιαστικά στον εαυτό του και στου άλλου τι αδυναμίε του και δουλεύει ενεργά για να τι δουλέψει. Δουλεύει ενεργά για να τι ξεπεράσει, για να ενδυναμωθεί. Αυτό ήταν το πρώτο mail από έναν φίλο του καναλιού, κάποιον φίλο ο οποίος λέει μπορεί να βάλει και τα βίντεο μας για να ερεμίσει και να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει, δεν ξέρω αν μετά από αυτή την απάντηση θα συνεχίσει να το κάνει ή θα με διαγράψει και εμένα και θα πει άσχετη τον ασχέτο χι, χι στη θέκλα! Λέει μελακίες ας πούμε. Οκ. Okay. Και πάμε τώρα στο δεύτερο email το οποίο έρχεται από μία φίλη η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως ναρκησός. Αγαπητή κυρία θέκλα, Ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον τα βίντεό σα σχετικά με τον αρκισισμό. Και με πολύ μεγάλη λύπη μου συνειδητοποιώ πως έχω πάρα πολλά από αυτά τα άσχημα στοιχεία που περιγράφεται. Σε αυτό το email η διαφορά είναι ότι η φίλη νιώθει λύπη. Νιώθει λύπη στη συνειδητοποίηση ότι έχει πολλά από τα άσχημα στοιχεία που περιγράφω στα βίντεο. Ως μητέρα είμαι συναισθηματικά απούσα. Με ενδιαφέρει πολύ η εικόνα των παιδιών μου και ντροπιάζομαι εύκολα όταν εκείνα λένε ή κάνουν πράγματα που δεν δείχνουν μια καλή εικόνα προς τα έξω. Πολλές φορές αισθάνομαι να τα βαριέμαι και να μην έχω ούτε τις αντοχές ούτε την ενέργεια να παίξω μαζί τους. Αν υπομονώ να έρθει η ώρα του ύπνου για να ερεμήσει το κεφάλι του. Το κεφάλι μου. Το να αισθάνεσαι ότι βαριέσαι τα παιδιά σου και να μην έχεις τις αντοχές και την ενέργεια να παίξεις μαζί τους, και να ανυπομονεί να έρθει η ώρα να κοιμηθούν για να ερεμήσει το κεφάλι σου, για να ερεμήσει το κεφάλι σου, αυτό δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ή απόδειξη ναρκισισμού. Είναι με ένδειξη και απόδειξη μια πολύ κουρασμένη μητέρα και πολλέ μητέρε νιώθουν παρόμοια με σένα. Ε, αυτό που λες όμως ότι σε ενδιαφέρει πολύ η εικόνα τους και ντροπιάζεσαι όταν λένε ή κάνουν πράγματα που δεν δείχνουν καλή εικόνα προς τα έξω, αυτό ναι θα μπορούσε να είναι ένα αρκισιστικό στοιχείο. Κάνω πράγματα με τα παιδιά μου, αλλά τα κάνω όλα διεκπεριωτικά. Μήπως έχεις και κατάθλιψη όμως, ρωτάω. Φυσικά τα παιδιά μου το μυρίζονται και απαιτούν πιο πολλά πράγματα από εμένα. Αυτό συχνά με οδηγεί στα όρια μου και σε κρίξει θυμού. Διεκπεριωτικά κάνω σχεδόν τα πάντα στη ζωή μου. Δεν απολαμβάνω τίποτα. Παρά μόνο πράγματα που προβάλλουν το εγώ μου. Για παράδειγμα, να κάνω μια παρουσίαση σε συναδέλφους για τη δουλειά μου. Αυτό όμω πάλι είναι πρόσκαιρο. Νιώθω μια όμορφη ευεξία και αδρεναλίνη για λίγες ώρες ημέρες, αλλά μετά τίνω να βαριέμαι πάλι και να μιζεριάζω. Φίλους δικούς μου δεν έχω ποτέ, διότι δεν επιδίωξα να κρατήσω ποτέ επαφές με ανθρώπους. Με τον άντρα μου δεν έχω πολύ καλές σχέσεις. Εκείνος συχνά πυκνά αναρωτιέται γιατί είμαι τόσο αποσυρμένη και μίζερη. Γιατί δεν χαίρομαι τη ζωή, γιατί ξυνίζω εύκολα τα μούτρα μου ή γιατί δεν απολαμβάνω την παρέα ανθρώπων. Εγώ όμως ζω στο κεφάλι μου όπου εκεί φαντασιώνομαι με διάφορα μεγαλειώδη πράγματα για μένα. Αυτό είναι στοιχείο ναρκισισμού. Ναι. Συχνά όταν πρωτογνωρίζω ανθρώπου, κάνω καλή πρώτη εντύπωση, αλλά συχνά χάνω το ενδιαφέρον μου να είμαι ενδιαφέρουσα στην παρέα, οπότε προτιμώ να αποφεύγω εντελώ να ξαναβγώ με του ίδιου ή να αναπτύξω στενέ σχέσει. Σαν να φοβάμαι μήπω δουν ένα κομμάτι του εαυτού μου γεμάτο ελλείμματα και ανεπάρκεια. Έχω αλλάξει ως τώρα 4-5 ψυχολόγους, διότι βρίσκω δικαιολογίες είτε το οικονομικό είτε ότι δεν με καταλαβαίνει καλά. Εδώ εσύ παραδέχεσαι ότι βρίσκεις δικαιολογίες και γι' αυτό αλλάζεις ψυχολόγους. Παλιότερα είχα κάνει θεραπεία δύο χρόνια με έναν θεραπευτή και άλλα τρία με μια άλλη θεραπεύτρια όταν είχα μετακομίσει σε άλλη πόλη. Με την αδερφή μου δεν έχω καλές σχέσεις, διότι και εκείνη είναι ομολογουμένος ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος με αρκετέ εξάρσεις θυμού. Ο πατέρας μου με τη μητέρα μου είναι τοξικοί άνθρωποι και μένουν κάτω από εμάς. Ο πατέρας μου είναι τοξικός από κατασκευή. Η μητέρα μου γίνεται τοξική, διότι επιτρέπει και ανέχεται χρόνια ολόκληρα τη λεκτική, ενίοτε και σωματική κακοποίηση από τον πατέρα μου και προς την ίδια και προς τα παιδιά της όταν ήταν μικρά. Ποτέ δεν μας προστάτευσε. Ήταν πολλέ ώρες απούσα λόγω δουλειά. Από πάνω μένει η αδερφή μου. Το σπίτι που μένω ήταν του πατέρα μου και της μάνας μου και μου το παραχώρησαν ακριβώς ως έχει. Πρωτοβουλία του πατέρα μου, που όμω συχνά πυκνά τη χτυπάει με άσχημο τρόπο. Για παράδειγμα, άμα θέλω σε διώχνω και αύριο και μένει στο δρόμο ή με συστήνει σε κόσμο η κόρη που μου πήρε το σπίτι. Ο πατέρας μου αχώδη αγενή, ελεκτικό, συγκεντρωτικό, με φοβερή έπαρση και άλλη τόση απαξίωση προ του γύρω του. Η μαμά μου συγκαταβατική, φουλ εξαρτημένη, χωρί δική τη άποψη, μένει σε μια κακοποιητική σχέση δεκαετίε τώρα και έχει δεχθεί τον κακοποιητή τη, τον πατέρα μου δηλαδή, ω αναγκαίο κακό, αφού είναι ανήμπορη να κάνει το οτιδήποτε μόνη τη. Δεν οδηγεί, διότι αυτό δεν την άφησε. Δεν έχει φίλε, διότι αυτό την ξέκοψε. Δεν ξέρει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή, διότι ο πατέρα μου λέει τι θέλει το χάπατο να κάνει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και πολλά άλλα τέτοια. Συνειδητοποιώ και εγώ ίδια πως έχω πολλά από τα στοιχεία του πατέρα μου. Νιώθω κάποιες φορές μια ικανοποίηση με το να μειώνω τους πιο αδύναμους και για κάποιο λόγο πιο πολύ αηδία νιώθω με τη δουλοπρέπεια και τη μιζέρια του, της μαμάς μου παρά με την έπαρση και τον κουμπασμό του πατέρα μου. Έτσι έζησα 40 χρόνια τώρα, αλλά κυρία Θέκλα δεν σας κρύβω πως αυτά τα σκοτεινά συναισθήματα, το φθόνο προς τους άλλους που θεωρούσα καλύτερους, όχι γιατί απαραίτητα ήταν, αλλά γιατί είχαν το resilience, δηλαδή την ψυχική ανθεκτικότητα να αντιμετωπίσουν καταστάσει και να διαχειριστούμε αξιοπρέπεια και τα πιο ταπεινά και ξεφτελιτιστικά του συναισθήματα, και την αίσθηση του απέραντου καινού και του τεράστιου τίποτα, τα ένιωθα από παιδάκι νηπιαγωγή. Πώ γίνεται τότε, κυρία Θέκλα, όλο αυτό, η ναρκιστιστική μου προσωπικότητα, αν όχι η διαταραχή προσωπικότητα, να είναι μια ηθική επιλογή. Επέλεξα στα αλήθεια να με τόσο σκάρτη και το επέλεξα από τα 2, 3, 5. Πώ και κάτω από, από ποιε συνθήκε έγινε αυτή η ηθική επιλογή. Άκουσα σε κάποια βίντεο που λέτε πως όλοι συνθηκες εγινε αυτη η δύσκολα παιδικά πως ολοι περασαμε δυσκολα λίγο ω πολύ, αλλά το να γίνεις να άρχισω είναι προσωπική ηθική επιλογή. Γιατί όμως όσο και να προσπαθώ να αλλάξω την επιλογή μου, μοιάζει σαν κάποιο άλλος να την έχει κάνει αντί μου και μάλιστα σε μια ηλικία που ακόμα καλά καλά δεν είχα ξεκάθαρη εικόνα του εαυτού μου. Τώρα στα 40 έχω πλήρη συνείδηση πως είμαι ένας άνθρωπος γεμάτος κόμπλεξ, κακίες, κινησμό που φυσικά δεν παραδέχομαι ποτέ μπροστά σε κανέναν τόσο ξεκάθαρα παρά μόνο τώρα ανώνυμα σε αυτό μου το μήνυμα. Πασχίζω καθημερινώ να μην είμαι έτσι, σε ένα λογικό επίπεδο καταλαβαίνω πω με τα πράγματα που κάνω ή που επιλέγω να μην κάνω πληγώνω ανθρώπου γύρω μου, αλλά με όση ειλικρίνεια έχω σας λέω πως για κάποιο λόγο όσες προσπάθειες και αν κάνω τον default mode μου, δηλαδή το τρόπος που λειτουργώ από κατασκευή, είναι αυτό. Ένα εύθραυστο εγώ που, παρακα... που παραμελεί συναισθηματικά τους γύρω του και ζει στο κεφάλι του με μεγάλες εκρήξεις θυμού και χειρισμού όταν τα πράγματα με φτάνουν στο ωριά μου. Πείτε μου κυρία Θέκλα, θα μπορούσε ποτέ να αλλάξει ένας νάρκισος. Ναι, θα μπορούσε και ειδικά εσύ μπορείς. Ένα ναρκισό ο οποίο έχει αυτεπίγνωση για το ότι λειτουργεί ναρκισιστικά μπορεί να αλλάξει. Να αγαπήσει λίγο περισσότερο τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω του. Τι κάνω λάθος. Τα έχω συνειδητοποιήσει όλα. Τα βλέπω. Προσπαθώ, αλλά τελικά πετυχαίνω μόνο στις φαντασιώσεις μου να αλλάξω. Θα ήθελα πολύ να ακούσω από εσάς ένα βίντεο σχετικά με τον ίδιο τον Νάρκησο και το μαύρο σκοτάδι μέσα στο οποίο πορεύεται, προκειμένου να περισσώσει ό,τι μπορεί από ένα κατακαιρματισμένο εγώ. Δεν είμαι ευτυχισμένη με το ποια είμαι και πιστεύω κανείς να αρκησός δεν είναι. Εσύ όμως είσαι στη φάση που το παραδέχεσαι και το λες ότι δεν είσαι ευτυχισμένη, σε αντίθεση με τον πρώτο φίλο που έστειλε την επιστολή που επίτηδες επέλεξα να κάνω μαζί και τις διαβάσω και τις δύο επιστολές σε ένα βίντεο, ο οποίος λέει ότι βρίσκουμε... Εκεί που θα έπρεπε να είμαι και με πάρα πολύ καλά λέει και με πολύ χαρά στέλνει το βίντεο. Πονάνε οι γύρω μας και βλέπω σε πολλά σας βίντεο που τους συμβουλεύετε να φεύγουν μακριά από τους νάρκησους συντρόφους, φίλους, συγγενείς. Πονάνε όμως και οι και αυτού τι θα τους συμβουλεύατε να κάνουν. Πώς να ξεφύγεις από τον ίδιο σου τον εαυτό, από το σαράκι που σε τρώει, από τα κόμπλεξ και τη μιζέρια που κουβαλάς μέσα, μέσα σου. Θα μπορούσατε ίσως να αφιερώσετε ένα βίντεο και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Με βαθιά εκτίμηση η ανώνυμη αδιάγνωστη. Λοιπόν, ο ναρκισισμός είναι ένα φάσμα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στην αρχή, στο τέλος αυτού του φάσματος ή στη μέση αυτού του φάσματος. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι λιγότερο ναρκισσός ή περισσότερο ναρκισσός εάν ένας νάρκισος δεν παραδέχεται ότι είναι δυστυχισμένος με τον τρόπο που λειτουργεί, δεν παραδέχεται ότι προκαλεί πόνο στους άλλους γύρω του και να στενοχωριέται γιατί προκαλεί πόνο στους άλλους γύρω του, εάν δεν αντιλαμβάνεται συνειδητά και είναι τα λάθη που κάνει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βοηθηθεί σε όσο καλούς ψυχολόγους και, μπάει, και, και, λοιπά, και, λοιπά, και λοιπά. αν πάει, όσα βίντεο ψυχοεκπαίδευση και αν παρακολουθήσει κλπ. Αν όμω ένα άνθρωπο με ναρκιστικά στοιχεία συχαθεί τον εαυτό του, συχαθεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, σταματήσει να πιστεύει πως ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι η καλύτερη επιλογή και είναι δικαιολογημένος να τα κάνει αυτά επειδή έχει δεχθεί κακοποίηση ψυχική και πέρασε μια τραυματική παιδική ηλικία, τότε μπορεί να βρει μέσα του τα κίνητρα για να αλλάξει. Και πώς αλλάζει, θεραπεύοντας το τραύμα. Τόσο ο Νάρκησος, όσο και ο είναι είναι άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί βαθιά στην παιδική του ηλικία και οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το τραύμα ο μεν συνεξαρτώμενο λειτουργεί με τρόπο που συνήθω επανατραυματίζει τον ίδιο τον εαυτό και στην πορεία του άθελά του τραυματίζει κι άλλου, και ο νάρκισο λειτουργεί με έναν τρόπο που τραυματίζει άλλου προκειμένου να βγάλει από μέσα του την αρνητικότητα και την τοξικότητα που νιώθει, να τη βγάλει προ τα έξω για να νιώσει πρόσκαιρα καλά. Εσύ παραδέχεσαι ότι ζεις μέσα στο μυαλό σου όπου έχεις ψευδεστήσεις μεγαλείου ενώ ο πρώτο φίλο που έστειλε την επιστολή παρουσιάζει τον εαυτό του κάποιο μεγαλειώδη, δεν λέει ότι, δεν συνειδητοποιεί ότι ζει στο μυαλό του μέσα σε ψευδεστήσει μεγάλε. Ε, αν ένα άνθρωπο συνειδητοποιήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν τον βοηθάει, δεν το βοηθάει ουσιαστικά να ζήσει τη ζωή του και να απολαύσει τη ζωή του, γιατί κανένα άνθρωπο που κυκλοφορεί γύρω με ένα εσωτερικό κενό και ξεσπάει πάνω στου άλλου μπορεί πραγματικά να ευχαριστηθεί τη ζωή του. Αν το παραδεχθεί, πω δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τη ζωή του. Και έχοντα αποκτήσει αρκετή ψυχοεκπαίδευση, γιατί εσύ με βάση όσα γράφει, φίλοι, κατακαιρματισμένο εγώ κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Όλε αυτέ οι έννοιε που χρησιμοποιεί δείχνουν ότι έχει κάνει αρκετό καιρό ψυχοθεραπεία και έχει ψυχοεκπαιδευτεί αρκετά ώστε να γνωρίζει γνωστικά τουλάχιστον κάποια πράγματα. Τώρα ήρθε η ώρα, τώρα που έχει συγχαθεί τον εαυτό σου, τώρα που έχει βαρεθεί αυτό το μοτίβο, να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού σου και να κάνει τον κόπο τη θεραπεία. Και ο κόπο τη θεραπεία δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε στο ψυχολόγο και να κλεγόμαστε, να πηγαίνουμε στο ψυχολόγο και να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά και ξανά αυτά που μας έκαναν οι κακοί γονεί μα. Όχι. Ο κόπος της θεραπείας είναι να προσπαθήσουμε συνειδητά να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να προσπαθήσουμε συνειδητά, να προσπαθούμε συνειδητά, να πάσα στιγμή να επιλέγουμε το δρόμο της αρετής και όχι αυτόν της κακίας. Και θα τελειώσω αυτό το βίντεο απαντώντα το ερώτημα τη φίλη που λέει ότι εγώ από τα 2, 3, 5 μου χρόνια νιώθω ότι έχω πάρει την επιλογή να είμαι ενάρκησο. Έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ στα βίντεο ότι η ολοκλήρωση τη προσωπικότητα ενό ανθρώπου είναι προ το τέλο τη δεύτερη δεκαετία τη ζωή του. Γύρω στα 26 χρόνια ολοκληρώνεται την κεφαλική ανάπτυξη για τι γυναίκε και γύρω στα 28 για του άνδρε. Αυτή η ηθική επιλογή θα ληφθεί τελικά σε εκείνη την ηλικία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικία, της προεφηβικής ηλικία, της εφηβικής ηλικία και της πρώτης νεότητας, μπορεί ο άνθρωπος να φυταλαντεύεται ανάμεσα στο καλό και στο κακό, μπορεί να δοκιμάζει διάφορα στυλ συμπεριφοράς. Η ηθική επιλογή γίνεται εκεί προς το τέλος της εφηβείας. Έχω πει σε κάποια βίντεο, δεν ξέρω αν έτυχε να τα δεις εσύ, ότι εγώ ίδια προσωπικά έχω λειτουργήσει κάποιες φορές με κακοποιητικούς τρόπους προς τους ανθρώπους γύρω μου και ότι δεν νιώθω ιδιαίτερη περηφάνεια για τον άνθρωπο που ήμουνα πριν από τα 26 μου ή τον άνθρωπο που ήμουνα πριν από τα 36 μου. Επειδή έτυχε να μοιραστώ εδώ στο κανάλι ότι είχα και εγώ τραυματική παιδική ηλικία, όντω κάποιε φορέ λειτουργούσαν αρκισιστικά στο παρελθόν. Έκανα την ηθική επιλογή της τεμπελιάς κάποιες φορές. Να ξεδίδω πάνω στους άλλους και να μην αναλαμβάνω την προσωπική μου ευθύνη. Δεν είναι μια φορά που κάνεις την επιλογή, την κάνεις συνέχεια. Και αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι να πάρεις περισσότερες φορές την ηθική επιλογή. Την ηθική επιλογή να ακολουθήσεις το δρόμο της αρετής, κάνοντας και όλη τη δουλειά που χρειάζεται προκειμένου να τον επιλέξεις και να παραμείνεις σε αυτό το δρόμο. Και επειδή είσαι και μητέρα, σου συστήνω να διαβάσει. Αν δεν το έχει διαβάσει ήδη το βιβλίο μου, Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά. Που αυτό το βιβλίο θα σε βοηθήσει να απενοχοποιηθεί σχετικά με τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει για τη μητρότητα, αλλά να σε βοηθήσει εφόσον το επιθυμεί και για να βρει πιο δημιουργικού τρόπου για να εξασκήσει τη μητρότητα, ώστε να είσαι και εσύ χαρούμενη και τα παιδιά σου πιο χαρούμενα. Όσον αφορά στο ότι ζει πάνω από τι απέραντη τοξικότητα, ότι ζεις πολύ κοντά στους γονείς σου. Αυτό ίσως μας δίνει και μία ένδειξη γιατί εξακολουθείς να επηρεάζεσαι τόσο πολύ από το τραύμα σου, το οποίο είναι ξεκάθαρα ανοιχτό γιατί συνεχώς ανοίγεται. Έχω πάρα πολύ καλή ε, προέσθηση για σένα, ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Ότι είσαι τώρα σε αυτή τη φάση, στα 40 σου, να κάνεις αυτή τη φορά ψυχοθεραπεία, πιο εστιασμένη, και με περισσότερη αναλήψη ευθύνη. Και ξαναλέω, όταν ένα άνθρωπο συνειδητοποιεί πω έχει ναρκιστικά στοιχεία, στενοχωριέται γι' αυτά και ζητά ουσιαστική βοήθεια, μπορεί να αλλάξει. Και ο ναρκιστισμό είναι ένα φάσμα. Όσο περισσότερο ναρκιστή είναι κάποιο, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αναγνωρίσει το πρόβλημά του, να αναλάβει την ευθύνη για το πρόβλημά του και να ζητήσει βοήθεια. Όσο λιγότερο ναρκιστή είναι, τόσο περισσότερο υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Εύχομαι αυτό το βίντεο να είναι χρήσιμο και βοηθητικό για όσους ανθρώπους παρακολουθούν τα βίντεο μας εδώ πέρα και διαιρωτώνται μήπως και είναι ήδη η και θέλουν να ξέρουν αν μπορούν να βοηθηθούν. Ένας Νάρκησος ο οποίος διαιρωτάται αν είναι Νάρκησος και διαιρωτάται για το αν μπορεί να πάρει βοήθεια, έχει πολλές πιθανότητες να πάρει βοήθεια. Το εύχομαι.